Μου λείπουν οι δικοί μου άνθρωποι, οι φίλοι μου, το νησί μου, η ζωή μου, εν πάση περιπτώσει, αλλά από την άλλη ξέρω ότι έχει μείνει πάρα πολύ λίγο και θέλω να φτάσω μέχρι το τέλος και θέλω να το ζήσω ακόμα, γιατί είναι κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να ξαναζήσω στη ζωή μου. Πέρασε τόσος πολύς καιρός, έχουν περάσει μήνες και ξαφνικά είμαι στους τελευταίους 10. Σίγουρα είναι ωραίο. Δεν θέλω ίσως όλο αυτό να τελειώσει, γιατί αισθάνομαι ότι είμαι μόνιμος κάτοικος. Σίγουρα νιώθω πολύ περήφανος που έχω φτάσει στην τελική δεκάδα. Από την άλλη όμως θέλω να φτάσω στο τελικό μου στόχο, γιατί έχουμε φτάσει στην πηγή, περιμένω να πιούμε και νερό. Για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Την προηγούμενη φορά κερδίσαμε, είχαμε την τύχη να μιλήσουμε με τους δικούς μας. Τώρα λογικά θα είναι φίλοι. Μακάρι να καταφέρουμε σήμερα εμείς να πάρουμε το επόμενο έπαθλο επικοινωνίας. Τελευταία φορά είχαμε μιλήσει με τις οικογένειές μας. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω τι είναι, αλλά σίγουρα θα είναι κάτι καλό. Μακάρι σήμερα να κερδίσουμε που έχουμε πάλι αυτό το έπαθλο, γιατί αυτή τη φορά θέλω να ακούσω τη μανούλα μου. Μιλάω συνέχεια για τον μπαμπά μου, αλλά και στη μαμά μου έχω τεράστια δυναμία και μου έχει λείψει πάρα πολύ. Θέλω σήμερα να δείξουμε το πιο ανταγωνιστικό μας πρόσωπο ώστε να μιλήσω μαζί της. Σε λίγο έχουμε τον αγώνα με έπαθλο την επικοινωνία. Πάμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να επικοινωνήσουμε με αγαπημένους φίλους. Σε λίγη ώρα φεύγουμε για αγώνα επικοινωνίας. Μάνα, σου υπόσχομαι να το κερδίσουμε και να μιλήσουμε επιτέλους, γιατί δεν ξέρω και τι κάνει και θέλω να μάθω. Θα δώσω το καλύτερο με αυτό για να φέρουμε την νίκη. Καλώς ήρθατε σε άλλο έναν αγώνα με σκοπό το έπαθλο της επικοινωνίας. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε? Οι κοπέλες που μας έχουν δώσει τρομερές μονομαχίες στο παρελθόν. Όπως πριν και ό,τι είπαμε. Αλέπουνε σχεδόν σώμα-σώμα οι δύο παίκτες. Ο πιο κρίσιμος πόντος του παιχνιδιού. Είστε μπροστά, Ρος, μπράβο.